το οποίο τέτοια γκολ δεν βλέπουμε συχνά. Si quieres un comentario primero sobre el gol que has marcado, un gol que no se ve tan casualmente dentro de los campos. Sí, eu fico sempre eu quando vou pegar os balões, as faltas, eu sempre miro o porteiro. E não sei se o aire é ajudado algo, mas e tão pouco se eu não queria ter chutado assim, eu falava. Mas eu vi o porteiro adiantado e eu quis assim, tentar fazer o gol. Sorte que o balão ia entrar. Η αλήθεια είναι ότι όποτε πάω να εκτελέσω ένα φάουλ, κοιτάω καλά τη θέση του τερματοφύλακα για να πάρω τη δική μου την απόφαση. Είμαι πολύ μακριά, αλλά βλέπω ότι ο τερματοφύλακας είναι αρκετά μπροστά. Υπάρχει και ο ευνοϊκός ο άνεμος. Η σκέψη μου λοιπόν να στείλω την μπάλα στην εστία. Από την αρχή λοιπόν, με το που έστεισα την μπάλα, ήθελα να στείλω προς την εστία. Τώρα το ότι αν με βοήθησε και η τύχη, σίγουρα ναι, αλλά αυτή είναι η πρόθεσή μου. Ο Άρης είναι ικανοποιημένος με τον ένα βαθμό. Estamos conforme con el punto del empate. Sí, yo personalmente no me gusta. Yo juego siempre para ganar, pero hoy era un partido difícil que sabemos que el tiempo no ayudaba. Sabemos que hemos recibido una presión porque otra equipo necesitaba ganar también como nosotros. Entonces, dentro de lo que fue el partido, creo que un punto fue bueno para las dos equipos. Κάνεις ποδοσφαιριστής δεν στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει μια ισοπαλία. Εγώ προσωπικά κατεβαίνω και θέλω να κερδίσω όλα τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δυστυχώς δεν βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες και τις δύο ομάδες. Υπήρχε και ο Ολυμπιακός που ήταν μια καλή ομάδα και ξέραμε ότι ήθελε να ψάξει το τρίποντο μέσα στην έδρα του. Αυτά έκαναν τα πράγματα περίπλοκα. Βγήκαμε κι εμείς για την νίκη. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι με αυτά τα οποία είδαμε στον αγωνιστικό χώρο, ίσως να πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να το δούμε. Από το σφύριγμα της λήξης στο μυαλό όλων είναι το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι λογικό αυτό. Είναι έτοιμη για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Seguro que después de pitar la final de este partido, el árbitro, estamos pensando el partido contra Rosen, porque estamos preparados para ese partido. Sí, tenemos que estar preparados, porque sabemos la importancia que hay ahora este partido. Esquecer ahora, dejar a la liga de lado. Y ese partido para nosotros es como una final en Jarilao. Yo aproveito para chamar toda a afición para que. E quando você está Jarilao muito cheio, é muito difícil ganhar de nós outros aí. Então, eu creio que temos que estar metidos e temos a qualquer custo a ganhar esse partido para que podamos passar a outra fase. Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι, θα προετοιμαστούμε και ακόμα περισσότερο γιατί η δική μου ομάδα την Πέμπτη έχει να δώσει έναν τελικό. Έναν μεγάλο τελικό, ένα μεγάλο τελικό που το πλεονέκτημά μας είναι το δίνουμε μέσα στο κλάδι της Βικελίδης. Από αυτό το βήμα λοιπόν θα καλέσει τον κόσμο να έρθει, να γεμίσει το δίπεδο και να μας δώσει τη δύναμη που μας δίνει πάντα μέσα στο Βικελίδης και γινόμαστε μια ομάδα που πάρα πολύ δύσκολα χάνει. Θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στη νίκη, μια νίκη που θα μας δώσει το δικαίωμα να προηγηθούμε στην επόμενη φάση.